τέτοιες μέρες είχαμε Black Friday, οπότε μπήκα στο πειρασμό και αγόρασα κάποια πράγματα. Αλλά τώρα θα δούμε κάποια πράγματα που μου έχουν έρθει εδώ και περίπου 1-2 εβδομάδες και περίμενα να σας τα δείξω πώς και πώς, γιατί όλα μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν στο haul. Α, να πω ότι αυτό δεν θα είναι το τελικό background για τα χριστουγεννιάτικα βίντεο, απλά επειδή ακόμα δεν έχω στολίσει, είμαι πάρα πολύ κοντή και δεν φτάνω την κούντα των χριστουγεννιάτικων στο πατάρι. Θα ξεκινήσω με το μοναδικό ρούχο που ίσως να μην με τρελαίνει πάρα πολύ και είναι αυτό εδώ το jumper. Είναι ένα απλό πουλοβεράκι. Βασικά όχι πουλόβερ, πώς το λένε αυτά. Βρες η Αλεξία Lestrange, πώς τα λένε αυτά, γιατί δεν είναι φούτερ ακριβώς, είναι το ύφασμα του φούτερ, χωρίς όμως να έχει κουκούλα και τσέπες για τα χέρια. Anyway, είναι άκρος χριστουγεννιάτικο γιατί έχει λαμπάκια, κάτι που φυσικά μου θυμίζει το Stranger Things πάρα πολύ. Δεν έχω κάτι να πω, ωραίο ύφασμα, ok, ζεστούλη σχετικά, είναι ψηλό cropped, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ μακρύ. Όμορφο είναι, απλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να φορέσω αυτό το πουλοβεράκι κάποια άλλη περίοδο, δεδομένου ότι είναι τόσο χριστουγεννιάτικο και festive. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, το πήρα από το New Chic. Στη συνέχεια έχω κάποια πράγματα από το Shein και ξεκινάω. Oh my god, είναι τέλειο! Είναι τέλειο! Το παραλήρημά μου με τις γούνες συνεχίζεται. Faux γούνες, πάντα faux γούνες, για όσους έχουν απορία για αυτές τις γούνες που έχω στο άλλο μου background. Faux, πάντα. Anyway, είναι μία λεοπάρδ που πάντα ήθελα να αγοράσω και να είμαι σαν το μαζονάκι. Είχα ήδη μία, αλλά δεν είχε αυτό εδώ τις πιετούλες, όχι πιετούλες, πώς το λένε, το γιακά, δεν είχε γιακά. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι full ζεστή, απίστευτα απαλό και νομίζω έκανε κάτω από 50 ευρώ που είναι δολάρια, άρα γύρω στα 40 ευρώ που είναι πολύ οικονομικό για γούνα. Είναι αρκετά μακριά, δηλαδή καλύπτει και τον ποπό. Το ύφασμα, είναι so fluffy, so fluffy και γενικά πιστεύω το λεοπάρ για ακόμα μια φορά είναι trend, αλλά πάντα θα είναι trend. Και επίσης είναι πανέμορφο με το κόκκινο που επίσης είναι το χρώμα του φθινοπόρου, του χειμώνα μάλλον. Συνεχίζω με πράγματα από το Shein και είναι ένα παντελόνι καρό, που το καρό είναι και αυτό ένα από τα πιο τεράστια trends αυτού του χειμώνα, που συνήθως το συνδυάζουν με ένα ασορτή blazer από πάνω, το οποίο έχω παραγγείλει, αλλά περιμένω να μου έρθει. Όχι από Shein, από κάποιο άλλο μαγαζί που δεν θυμάμαι. Anyway, αυτό εδώ πέρα τι νούμερο είναι. Το πήρα σε extra small και μου έρχεται just. Είναι ψιλοφαρδί, γιατί έτσι είναι το στυλ του να είναι φαρδί. Σουρώνει εδώ πέρα πολύ ελαστικό, οπότε μπορεί να εφαρμόσει υπέροχα στη μέση. Επίσης έχει και μία ζωνούλα με το ίδιο ύφασμα. Απλά δεν την έβρισκα τώρα. Εγώ βέβαια δεν φοράω αυτή τη ζώνη, φοράω μία μαύρη ζώνη για να κάνει μία ωραία αντίθεση. Στο μήκος είναι υπέροχο, δηλαδή δεν ήθελε κόντιμα, που επειδή είμαι 1,60, είμαι αρκετά κοντούλα, θέλουν συνήθως κόντιμα τα παντελόνια, αυτό είναι μια χαρά. Πολύ ωραίο ύφασμα, χοντρούλι, δηλαδή το φοράς το χειμώνα. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο παντελόνι και επειδή είναι τόσο trend, το έχω πάρει 2 φορές. Θα το δείτε στη συνέχεια. Τέλος από Shein, έχω μία μαύρη μπλούζα που είναι έτσι εφαρμοστή, λεπτούλα. Αυτό με έκανε λίγο, είναι αρκετά λεπτούλα. Την πήρε και αυτή στο extra small και μου εφαρμόζει πάρα πολύ ωραία. Ποια είναι η τσαχπινιά αυτής της μπλούζας? Τα μανίκια. Κοίτα εδώ! Είναι με πέρλες που είναι επίσης τεράστιο trend και κοιτάξτε εδώ, είναι υπέροχο, υπέροχο. Το μόνο σπαστικό, και όταν κάνεις ρε παιδί μου έτσι, όταν σηκώνεις τα χέρια έτσι, φαίνεται κάπως περίεργο γιατί πέφτει όλο το μανίκι και υπάρχει ένα τεράστιο πράγμα εδώ πέρα, αλλά όταν είναι κάτω το χέρι και κουνιέσαι όπως περπατάς είναι πανέμορφο. Συνεχίζω με κάποια πράγματα από TB Dress. Είναι ό,τι πιο απαλό υπάρχει στο σύμπαν. Το έχω ανεβάσει και στο Instagram αυτό. Είναι ένα jacket. Εντάξει. Υπερτέλειο, απίστευτα απαλό, είναι σαν αυτά τα λούτρινα αρκουδάκια που έχουν τα μωρά που είναι εξαιρετικά απαλά, που είναι πιο απαλά από τα basic αρκουδάκια. Ότι συγκρίνω αρκουδάκια σε ένα βίντεο ρε φίλε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ζεστό, γενικά έχει επένδυση και είναι χοντρούλι. Τα μανίκια του είναι πάρα πολύ μακριά, που επίσης είναι και αυτό το trend. Είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά φυσικά επειδή έχει κάτω το λαστιχάκι μπορείς απλά να το έχεις έτσι, αλλά μπορείς να το έχεις και μακρύ, όπως σε βολεύει εσένα καλύτερα. Γενικά είναι θεϊκό, το λατρεύω, ξέρω ότι θα το φοράω. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ, θα το συνδύαζα με το παντελόνι που θα σας δείξω μόλις τώρα και ένα άσπρο t-shirt. Και ορίστε το παντελόνι που σας λέω, είναι πάλι το ίδιο με πριν, απλά δεν έχει εδώ πέρα λαστιχάκι. Το πήρα στο πιο μικρό νούμερο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το πιο μικρό νούμερο στο site και μου πέφτει λίγο στη μέση, δηλαδή θέλει οπωσδήποτε ζώνη και είναι μια χαρά.
αλλά να ξέρετε έρχεται λίγο μεγάλο. Στο πλάι έχει μία υπέροχη ρίγα που αυτή είναι ο Ιτσαχτινιά και γι' αυτό το πήρα. Γιατί κατά τα άλλα είναι ίδιο παντελόνι με το άλλο που σας έδειξα πριν. Αλλά αυτή εδώ η ρίγα, ρε παιδί μου, στο πλάι κάνει πολύ Ιτσαχτινιά, δεν κάνει. Και είναι και έτσι ωραία αντίθεση, πράσινο μπλε γκρι. Και μου αρέσει που συνδυάζει κάτι πάρα πολύ κλασικό που είναι αυτό το ύφασμα, το καρό, το γκρι, το κλασικό, το παπουδέ, ρε παιδί μου, ξέρετε τι εννοώ. Μαζί με την αθλητική ρίγα στο πλάι, οπότε συνδυάζει δύο τελείως άκυρα στυλ μαζί, κάτι που πάντα, όπως έχετε καταλάβει όσοι με παρακολουθείτε, μου αρέσει γενικά. Συνεχίζω με κάτι εξίσου fluffy, το ύφασμα που βλέπετε απ' έξω που είναι έτσι αυτή η γουνίτσα, να το πω, σαν κουβερτούλα παιδική, που είναι πάρα πολύ ελαστικό, πάρα πολύ ελαστικό. Αυτό το ύφασμα υπάρχει και από μέσα. Δεν τσιμπάει καθόλου. Αν τσιμπούσε, παιδιά, θα σας έλεγα να μην το αγγίξετε καν. Αλλά μέσα είναι τόσο απαλό και νιώθεις σαν να φοράς κάποιο είδους πιτζαμούλα. Δηλαδή, είναι υπέροχο. Μου αρέσουν αυτές οι ρίγες που κάνει εδώ πέρα. Φορεμένο φαίνεται πολύ όμορφο, έτσι πολύ ξεκάτω. Το έχω ανεβάσει και αυτό στο Instagram. Μ' αρέσει να συνδυάζω τέτοιου είδους πουλοβεράκια έτσι πιο fluffy με κάτι σοβαρό, όπως το είχα δείξει και στο Instagram, με μία καρό φούστα. Μ' αρέσει πολύ το μπορντό, το χειμώνα είναι τέλειο. Και με ένα μπερεδάκι. Έλα τώρα, αυτό είναι ωραίο, είναι ωραίο, μωρέ. Τέλος για αυτό το haul, τι έχω, τι έλειπε από την τουλάπα μου. Not. Ένα ακόμη κόκκινο pullover, σχεδόν πανομοιότυπο με τα άλλα δύο ή τρία που έχω. Έχω μία αγάπη στα κόκκινα pullover, τι να κάνω, ρε παιδιά. Αυτό είναι λίγο πιο κοντούλικο, δηλαδή άνετα το βάζεις μέσα από το παντελόνι. Χοντούλι, πολύ ωραία ποιότητα, έχει και λίγο ελαφρώς ψηλό λαιμό που μου αρέσει πάρα πολύ γενικά. Πιστεύω είναι τόσο σικάτο ο ψηλός λαιμός. Αυτό ήταν το haul, εμείς θα τα πούμε αύριο. Πόσο τέλειο δεν μπορώ να το λέω αυτό, θα το πούμε αύριο. Από εμένα να έχετε μια υπέροχη ημέρα και θα τα ξαναπούμε πάρα μα πάρα πολύ σύντομα. Φάση σε λίγες ώρες που θα ξαναπούμε. Φιλάκια πολλά, γεια σας!